Εμείς καταλαβαίνουμε πλήρως το στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνουμε πλήρως και την πολιτική σύγχυση στην οποία βρίσκεται. Εγώ προσωπικά και ως Σιριζέος και ως Ολυμπιακός και ως Πειραιώτης νιώθω πολύ χαρούμενος με την υποψηφιότητα του κ. Κόκαλη. Και η Νέα Δημοκρατία, η οποία μας κουνά το δάχτυλο και μας μιλάει για ηθικό πλεονέκτημα, πρέπει να καταλάβει ότι όταν εμείς δίναμε αγώνες εναντίον της διαφθοράς και της διαπλοκής, ήταν το κόμμα το οποίο μαζί με το Πασόκ έφερνε διατάξεις στη Βουλή ή έστεινε τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται και να μας κατηγορεί εμάς ή να μας κουνά το δάχτυλο για φαινόμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Ναι, αλλά εσείς τον βάλετε κάθε... στο δελτίο όμως. Και καλά κάναμε και το βάλαμε. Διότι είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει προσφέρει πάρα πολύ και στα δημοτικά ζητήματα του Πειραιά, έχει προσφέρει πάρα πολύ και στα ζητήματα οικολογίας και σε πολλά άλλα θέματα που έχει ασχοληθεί. Να σας θυμίσω τα ζητήματα προσφυγικής κρίσης, όπου ήταν από τα άτομα στον Πειραιά που βοηθήσαν πάρα πολύ, σε αντίθεση με άλλους παράγοντες του Πειραιά που δεν βοηθήσαν. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μας κατηγορούν εμάς, κόμματα ή πολιτικοί. Όχι, θέλω να σας πω μήπως είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση. Μήπως, ας πούμε, κατηγορείτε τα κόμματα το ένα το άλλο για τους επιχειρηματίες. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία από τη μια να κατηγορεί εμάς ότι δεν βοηθάμε την επιχειρηματικότητα και από την άλλη όταν βάζουμε έναν άνθρωπο να λέει ότι γιατί βάζετε έναν επιχειρηματία στα ψηφοδέλτιά σας, αν είναι δυνατόν. Και σε κάθε περίπτωση να μας κατηγορούν εμάς κόμματα όταν οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν να τους πληρώσουν τα ενίκια και να τους φτιάξουν τα γραφεία. Είναι τουλάχιστον ένα ανέκδοτο που δεν κυλάει κανένα. Για ένα παραμύθι χωρί δράκο. Φαντάζομαι ότι κάνετε και μια αυτοκριτική όταν έχει η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Ανδρέα Ψυχάη στα δικά τη ψηφοδελτία. Άλλο το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κάθε άνθρωπο κρίνεται με την προσωπικότητά του και με την πολιτική του συνεισφορά. Εκεί κρίνουμε το ένα. Εμείς δεν κατηγορήσαμε κάποιον για την επιχειρηματική του δράση. Δεν είμαστε κατά των επιχειρηματιών σε καμία περίπτωση. Ο Ανδρέας Ψυχάης ορθά ήταν στη λίστα τη πρώτη Αθηνών τη Νέα Δημοκρατία. Άλλα χαρακτηριστικά ο ένα πολιτικό, άλλα χαρακτηριστικά ο άλλο. Ξαναρωτάω. Δεν είναι θέμα καλού και κακού επιχειρηματία. Ή μπορούν οι επιχειρηματίε να είναι στι πολιτικέ λίστε ή δεν μπορούν. Δεν διαφωνούμε στο να μπαίνουν επιχειρηματίες σε λίστες. Δεν είναι εκεί η διαφωνία. Και η διαφωνία με το συγκεκριμένο όνομα που είπατε, εγώ δεν θέλω να μιλάω ποτέ για απόντες, είναι ως προς άλλα χαρακτηριστικά. Ο κύριος Κόκαλης απέδειξε με τη δράση του και στα αυτοδιοικητικά και στα οικολογικά και στα ζητήματα αλληλεγγύης τη δράση του και τη συνεισφορά του. Και πολύ καλά κάναμε και είναι υποψήφιος. Συμφωνώ όμως με την κυρία Τζαβέλα ότι ο κόσμος θα κρίνει το επόμενο χρονικό διάστημα το αν τα πράγματα καλυτέρευσαν με αυτή την κυβέρνηση το 2015 ή όχι, ή χειροτέρευσαν. Και εμείς με αυτό το κριτήριο θα κατεβούμε στις εκλογές και με αυτό το κριτήριο κάνουμε την πολιτική μας συμμαχία και διευρύνουμε και φτιάχνουμε τον πόλο στον οποίο εντάσσεται και ο κύριος, Κόκαλης και πάρα πολλοί άλλοι από τα ψηφοδέλτια, γιατί ακουστήκαν και πάρα πολλά άλλα ονόματα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εκεί πραγματικά θα είναι η πολιτική μάχη, αν τα πράγματα γίναν καλύτερα ή όχι. Επειδή όμως είπατε, για παράδειγμα, για το θέμα της οικονομίας. Όλα τα στοιχεία του τελευταίου χρονικού διάστημα, μπορώ να σας μιλάω με τις ώρες, δείχνουν την καλυτέρευση της οικονομίας στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω, δεν θα σας διαβάσω το δημοσίευμα το New York Times για επενδυτική έκρηξη στην Ελλάδα. Θα σας πω για την έρευνα του ΕΒΕΑ, όχι για το left.gr, για το κόκκινο, που δείχνει για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Θα σας πω για την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας, που δείχνει για την αύξηση κερδοφορίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλά άλλα δεν θέλω να κουράσω. Αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Κοιτάξτε τώρα, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ότι δαιμονοποιούσατε τους επιχειρηματίες. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έχει μία αίσθηση του χιούμορ, την οποία πάντα τον διακρίνει και την παραδέχομαι και είναι από τους συμπαθείς εκπροσώπους του Πασόκ. Και κοιτάξτε να δείτε, να μας κάνει τώρα εμάς μαθήματα το Πασόκ για θέματα διαπλοκής ή για θέματα ληστών, εξεπερνάει τα όρια του χιούμορ. Διότι το πολιτικό ερώτημα είναι, γιατί κορυφαίος στέλεχος του Πασόκ με γνώση στα νομικά και στα πραγματικά θέματα κρατούσε τη λίστα χαμένη στο σιρτάρι του και δεν την έγινε αξιοποίηση αφού ήξερε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό ερώτημα που πάντα θα αιωρείται και δεν θα απαντήσει ποτέ κανένας, όπως ποτέ κανένας δεν θα απαντήσει π.χ. πότε θα αποπληρώσουν τα κόμματα αυτά τα δάνειά τους. Όποτε το ρωτάμε αυτό η κουβέντα θα πηγαίνει κάπου αλλού. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς δημιουργούμε έναν μεγάλο πόλο, μια ενότητα προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά και στην ακροδεξιά και σε αυτό τον πόλο ήδη έχουμε μεγάλη συσπήρωση και θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωραία, βάλτε μια τελεία να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να δούμε τι έγινε και στην Στοχόλμη στη Σουηδία. Σε αυτόν τον πόλο βάζετε και τον Πέτρο Κόκαλη. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν βάζουμε δεξιούς και ακροδεξιούς. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι. Η Ρολάντου είναι στη θέση της, η ώρα είναι 9 ακριβώς. Η Ρο, τι έχει γίνει στη Σουηδία, πες μας.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό στη Σουηδία ύστερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στη Στοκχόλμη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ δεν υπάρχουν προς ώρας τουλάχιστον αναφορές για νεκρούς.